Γεια σα και καλώ ήρθατε στα κρυπτονεα σημερα Σήμερα 1η Αίγυπτο του 2023. Καλό σα μήνα. Και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Εμεί θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπογράφει υπογράφηκε επισήμω το ΜΑΙΚΑ και όλου του νόμου που έχει μέσα. Όσον αφορά την αδειοδότηση των κρυπτονομισμάτων και την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Οπότε αυτό το μήνα που μα έρχεται θα δούμε και τους του νόμου του ΜΑΙΚΑ να γίνονται πράξη σιγά σιγά. Και εμεί πάμε στα ανταλλακτήριά μα και θα πάμε στην Binance που διαγράφει τα νομίσματα με βάση στο το απόρριτο σε τέσσερι ευρωπαϊκέ χώρε. Τα νομίσματα που διαγράφονται είναι 12, τα βλέπετε μπροστά σα. Με τα γνωστότερα από αυτά να είναι το Μονέρο, Ντά και Ζήκα. Και να πούμε ότι τα διαγράφει σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία. Και όλα αυτά θα γίνουν στι 26 Ιουνίου. Έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ εδώ πέρα στα κρυπτονέα ότι τα νομίσματα με βάση το απόρριτο είναι ωραία, καλά, δεν φαίνονται οι συναλλαγέ μα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο στα ανταλλακτήρια να τα διαγράψουν διότι θα το απαιτεί η Ευρώπη. Και είναι κάτι που βλέπουμε να γίνεται εδώ πέρα και εννοείται ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει αυτό και στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο να εξαιρεθεί η Ελλάδα. Εμεί θα πάμε σε άλλη μια είδηση για την Binance και αυτή τη φορά μιλάμε για μια φήμη. Υπάρχει φήμη ουσιαστικά ότι η Binance ξεκινάει να απολύει κόσμο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει επιβεβαιώσει η Binance. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι μια επαναξιολόγηση που κάνει η Binance είναι ουσιαστικά απόλυση προσωπικού. Διότι και αυτή σιγά σιγά αρχίζει να νιώθει πάρα πολύ έντονα το bear market που περνάμε. Εμεί θα συνεχίσουμε στα νομίσματά μα και θα πάμε την εταιρεία διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων ονόματι Cumberland η οποία σταματάει τη διαπραγμάτευση του Filecoin λόγω του έντονου κακού ρυθμιστικού περιβάλλοντο. Και είμαι σίγουρο ότι αναφέρεται στη SEC, διότι στα προηγούμενα επεισόδια στα κρυπτονέα σα είχα πει ότι η SEC κατηγορεί το προϊόν Filecoin που είχε η Grayscale ότι είναι ένα προϊόν ασφάλεια και όχι commodity. Και ουσιαστικά θεωρώ ότι και αυτή εδώ πέρα η εταιρεία φοβάται αυτή την κίνηση από τη SEC, οπότε για να την αποφύγει, διαγράφει το προϊόν με βάση το Filecoin που έχει. Εμεί θα προχωρήσουμε στο καρδί και θα πάμε στα decks του. Συγκεκριμένα τα decks στο καρτάνο βιώνουν μια πάρα πολύ μεγάλη άνθηση και ο κύριο λόγο είναι τα meme coin. Και συγκεκριμένα ακούω τουλάχιστον εγώ ότι το meme coin ονοματίζει Snack κάνει ιδιαίτερα καλό ράλι όπως φαίνεται και από την τιμή του και μην τυχόν με ρωτήσει κανείς αν είναι καλή ιδέα να μπει σε ένα meme coin ειδικά με αυτή την αύξηση στην τιμή. Και μέσα πάμε και στα υπόλοιπα νέα μας και θα πάμε στον ιδιοκτήτη της Staff Mobile, την εταιρεία Deutsche Telekom, μια γερμανική όπως καταλάβατε εταιρεία, η οποία θα τρέχει και αυτή η σερβερ του Polygon. Και για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Αυτό το κάνει διότι όπως έχουμε πει πάλι σε κρυπτονέα, οι εταιρείε όσο τα κρυπτο την πραγματική τους αξία θα θέλουν να τρέχουν σερβερ. Γι' ποιο λόγο, για να έχουν δικαίωμα ψήφου πάνω στο blockchain του Polygon και του κάθε Polygon, ώστε να μπορέσουν λίγο να ελέγχουν το πώ θα πηγαίνει το συγκεκριμένο blockchain. Και απλά με τα χρόνια θα βλέπουμε περισσότερε εταιρείε να τρέχουν σερβερ στα αγαπημένα μα κρυπτο και να τρέχουν και πολλού σερβερ, ώστε να μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερο δικαίωμα ψήφου. Και εμείς θα προχωρήσουμε και στο multi-chain, το οποίο δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά. Καθώ εδώ και μέρε δεν μπορούν να βρουν το διευθύνων σύμβουλο του έργου. Φήμε λένε ότι έχει συλληφθεί στην Κίνα, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα. Παρόλα αυτά, επειδή δεν τον βρίσκουν αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση και στου διακομιστέ του δηλαδή στο σερβερ του νομίσματο, ώστε να μπορούσαν να κάνουν απαραίτητη συντήρηση. Εγώ το μόνο που ελπίζω είναι κανεί από το κοινό μου να μην έχει επενδύσει στο συγκεκριμένο νόμισμα. Και εμεί θα πάμε και στην κρυπτοαγορά, αγορά, με το bitcoin αυτή τη στιγμή που μιλάμε να βρίσκεται στι 26.000 δολάρια. Και να έχει κάνει αυτή την τόση μέχρι στιγμή και να πάμε να χάσουμε και το support μα. Για ποιο λόγο συνέβη αυτό, Αυτό συνέβη διότι βγήκαν αξιωματούχοι μέσα από τη Fed και δήλωσαν ότι δεν υπάρχει επιτακτική ανάγκη για να σταματήσει η σύσφυξη τη ρευστότητα. Τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια, σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγο για τον μήνα Ιούνιο να σταματήσει η Fed να ανεβάζει τα επιτόκια. Οπότε όλοι τρομοκρατήθηκαν ότι σε λίγε μέρε που έρχεται η ακρόαση τη Fed, ο κύριο Πάλο θα βγει και θα πει αύξηση των επιτοκίων 0,25% κατά πάσα πιθανότητα. Και γι' αυτό το λόγο οι τιμέ έπεσαν. Παρόλα αυτά, λίγε ώρε μετά βγήκε ένα νέο άρθρο που πάλι αξιωματούχοι τη Ομοσπονδιακή Τράπεζα συμπεριλαμβανομένου του υποψήφιου αντιπρόεδρου επισήμαναν την παράκαμψη των επιτοκίων για τον Ιούνιο. Union. Οπότε υπάρχουν κάποιοι από τη Fed που λένε αύξηση των επιτοκίων αυτό το μήνα και υπάρχουν άλλοι πάλι μέσα από τη Fed που λένε ότι ξέρει τι, αυτό τον μήνα τον Ιούνιο α το σκυπάρουμε και να μην γίνει ούτε πτώση ούτε αύξηση των επιτοκίων. Και βλέπουμε για τον επόμενο μήνα. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, οι αγορέ δεν ξέρουν τι να περιμένουν και γι' αυτό το λόγο η τιμή του Bitcoin βρίσκεται εδώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 1η έκτου του 2023. Να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία δεν αποτελεί Επενδυτική Συμβουλή Μόνο επενδυτική γνώμη Παρακαλώ γραφείτε στο κανάλι Αφήστε αλλά και ένα σχόλιο Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν Στο τέλος του επεισοδίου Να είστε όλοι καλά Καλή σας μέρα